Μία δολοφονική τυφλή επίθεση κατά αμάχων από το ουκρανικό καθεστώς με την εκτόξευση πυράβλου Ότρικος 1 Τότσκα με στόχο τη ρωσική πόλη Μπιέλγκοροτ που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ντονέτσκ, μόλις 40 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα της Ουκρανίας, αναχαιτίστηκε από τη ρωσική αεράμινα. Είναι η δεύτερη φορά που επιχειρείται εκτόξευση βαλιστικού βλήματος κατά αμάχων και πάλι στο Μπιέλγκοροτ. Πάντως, το προηγούμενο κτύπημα των Ουκρανών, που είχε ως αποτέλεσμα 20 νεκρούς και 16 τραυματίες σε στάση λεωφορείου στο Ντονέτσκ, έγινε εκτός της ρωσικής επικράτειας. Και αυτό είναι κλιμάκωση από ουκρανικής πλευράς. Η πρώτη εκτόξευση βαλιστικών όπλων κατά πολιτών αναχαιτίστηκε από συστήματα S-300V1, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των S-300, αλλά με έμφαση στις αντιβαλιστικές ικανότητες και με εμβέλεια μεταξύ 100 και 350 χιλιόμετρων ανάλογα της έκδοσης. Η πόλη που ευλήθη εκ νέου είναι το διοικητικό κέντρο της περιφέρειας Μπέλγκοροτ. Η πόλη εξυπηρετείται από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπέλγκοροτ. Ο πύραυλος μπορεί να μεταφέρει πυρηνική και χημική κεφαλή. Είναι όπλο τυφλού κτυπήματος, αφού έχει κυκλικό λάθος ακτίνας 150 μέτρων, που σημαίνει μικρή ακρίβεια και είναι εξαιρετικά θανατηφόρος για τους πολίτες αν πέσει σε πόλεις.